Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Faye. Σήμερα θα φτιάξω ένα μαζεδάκι με μελιτζάνες γεμιστές με κιμά. Το είδα στο ίντερνετ και μου άρεσε πάρα πολύ, είναι ανατολίτικη συνταγή. Λοιπόν, έχω δύο μελιτζάνες, θα τις κόψω στη μέση. Και τώρα θα βάλω δύο μαχαιράκια για να τις χαράξω, για να μην πάει έως κάτω. Θα βάλω τη μελιτζάνα εδώ στη μέση, για να μην πάει έως κάτω το μαχαίρι. Και το κόβω με αυτόν τον τρόπο, λοξά. Και τώρα από εδώ. Γίνεται πολύ ωραίο το σχήμα του. Ορίστε. Έτσι έκοψα την μελιτζάνα, με τον ίδιο τρόπο θα κόψω και τις άλλες και θα τις βάλω μέσα σε αλατισμένο νερό, έως ότου ετοιμάσω το κιμά. Τα λέμε στη συνέχεια. Συνεχίζω με το κιμά. Έχω μισό κιλό κιμά μοσχαρίσιο και τώρα θα βάλω 3 σκελίδες σκόρδο. Ένα κρεμμύδι τριμμένο στο τρίφτη, λίγο ελαιόλαδο, αλάτι πιπέρι, κόκκινη πάπρικα γλυκιά και λίγο αλεύρι. Κρεμμυδάκι. Ελαιόλαδο. Αλάτι. Κόκκινη πάπρικα γλυκιά. Μαύρο πιπέρι και τώρα θα το ζυμώσω και θα βάλω και αλευράκι. Δεν έβαλα το σουμάκ. Το σουμάκ είναι ανατολίτικο μπαχαρικό. Δίνει λεμονάτη γεύση σε όλα τα είδη των κρεάτων, λέει. Ωραία. Αλεύρι. Είναι σαν να ετοιμάζουμε κιμά για κεφτεδάκια.
Ακόμα λίγο αλεύρι. Περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Μοσχομύρισαν τα μπαχαρικά. Έτοιμος είναι ο κιμάς. Και στη συνέχεια θα στεγνώσω τις μελιτζάνες από το νερό που τις έχω, το αλατισμένο, για να τις γεμίσω. Εδώ είμαστε με τις μελιτζάνες. Τις άφησα μισή ώρα στο αλατόνερο να ξεπικρίσουν. Τώρα θα κόψω την φλούδα από το κάτω μέρος. Έτσι. Έχω βάλει στο κατσαρολάκι μου ηλιέλαιο. Και γεμίζω, θα τη γεμίσω όπως έχω γεμίσει αυτή. Θα γεμίσουμε στα σημεία που έχω κόψει. Θα τις ροδίσω στο κατσαρολάκι και από τις δύο πλευρές. Στη συνέχεια θα τις βάλω στο άλλο τηγάνι που έχω δίπλα με σάλτσα, με πελτέ ντομάτας, έως ότου μαγειρευτούν. Μου αρέσει το σχήμα. Ωραίο είναι. Ταιριάζει πολύ ο κιμάς με τη μελιτζάνα. Θα βάλω και στο τελευταίο σημείο. Έτσι. Με λίγες πατατούλες, με λίγο ριζάκι. Άνετα γίνεται ένα κύριο πιάτο. Αλλιώς είναι special μαζεδάκι. Μη μου πείτε ότι δεν είναι ωραίο το σχήμα της. Για να δοκιμάσουμε. Εντάξει είναι το λάδι. Και θα βάλω τώρα. Θα βάλω τις δύο πρώτα. Και στη συνέχεια τις άλλες. Αφού τις ετοιμάσω. Τα λέμε στη συνέχεια λοιπόν. Ράβησα. Αφαιρώ τώρα.
αυτές που ρώτησαν, να βάλω τις άλλες. Μοσχομύρισε το σπίτι. Πολύ ωραία. Ήτανε μικρές οι μελιτζάνες, μου περίσεψε κοιμάς. Θα το φτιάξουμε και φτεδάκια, δεν πάει τίποτα χαμένο. Λοιπόν, και τώρα θα βάλω νεράκι. Με το παλικά ντομάτας. Αφού ψηθούν και οι άλλες μαλιτζάνες, θα τις βάλω εδώ να σιγοβράσουν. Πήρε βράση ο ζωμός, θα ρίξω λίγο αλατάκι, πιπέρι. Και λίγη ρίγανη. Να ψηθούν και τα άλλα δυο. Ωραία. Μεταφέρουμε τώρα αυτά που έχουν ψηθεί μέσα στο ζωμό. Έγινα και τα άλλα, τα πρώτα που μου ρωτήσαμε αρκετά, θα τα βάλω κατευθείαν. Πολύ ωραία. Θα βάλω τώρα το καπάκι και θα τα σιγοβράσω για ένα τεταρτάκι. Τα λέμε όταν είναι έτοιμα. Έτοιμες οι γεμιστές μελιτζάνες με κιμά. Να ρίξω και λίγο από τη σάλτσα. Λιχουδιά από την Ανατολή. Σας συστήνω να το φτιάξετε. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να κάνετε like,
και εγγραφή στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram Cooking with Faye. Γεια σας!